Κάποιος από εμάς λέγει στον Αβάση Σόι, τι είναι ξενιτία, πάτερ? Και είπε, να σιωπάς και να λες ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα όπου κι αν πας. Αυτό είναι ξενιτία. Η ξενιτία, αγαπητοί μου, είναι μια αρετή. Μια αρετή καταρχάς μοναστική, αλλά ανήκει στον κάθε χριστιανό, όπως θα το δούμε. Βασικά, γι' αυτό ανήκει στον κάθε χριστιανό, είναι αρετή ευαγγελική. Η ξενιτία εμφανίζεται όπως ακριβώς λέγει η λέξη. Ξενιτία, ξενιτεύομαι, πάω στην ξενιτιά. Αυτό θα πει ξενιτία. Πάω στην ξενιτιά, φεύγω από το σπίτι μου, φεύγω από τον τόπο μου. Και αυτό βέβαια είναι μια τοπική αναχώρηση. Φεύγω από το σπίτι μου, φεύγω από την πόλη μου, φεύγω από την πατρίδα μου. Την αρετή της ξενιτίας, αρετή, είχαν οι Απόστολοι που ακολούθησαν τον Χριστό. Όταν τους είπε ο Κύριος, ακολουθήσατε με, και τον ακολούθησαν. Αφέντες, λέει, τα άφησαν όλα. Για το πρώτο ζεύγος του Πέτρου και του Ανδρέα, τα δίχτυα και το καΐκι. Για το δεύτερο ζεύγος, λέει, άφησαν εκτός από τα δίχτυα και το καΐκι και τον πατέρα αυτών. Ώστε βλέπει κανένας ότι οι Απόστολοι έζησαν την αρετή της ξενιτίας. Και αν το θέλετε, είναι η πρώτη αρετή από τις ευαγγελικές αρχές. Εάν δεν έχεις την αρετή της ξενιτίας, σαν πύλη μέσα από την οποία θα περάσεις για τις άλλες αρετές, δεν μπορείς να αποκτήσεις ποτέ μα ποτέ τις άλλες αρετές, όσο κι αν αυτό μοιάζει ότι είναι υπερβολικό που λέγω. Ο Αβραάμ έζησε πρώτη αρετή, την αρετή της ξενιτίας. Άφησε το σπίτι του, τα υπάρχοντά του, ήταν στην πόλη Ουρ, κάπου εκεί που σήμερα είναι η Βασόρα, κάπου εκεί ανάμεσα στα δύο ποτάμια, Τίχρη και Εφράτη, εις το Ιράκ. Πήγε βόρειο-δυτικά, κατέβηκε νότια εις τη γνωστή μας Παλαιστίνη. Ο Χριστός είπε σε κάποιον που του είπε, κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός ήταν, εκείνος ο πλούσιος νενίσκος συγκεκριμένα, πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδοση πτωχής και δεύρω ακολούθημη, έλα μαζί μου. Ακόμη είπε δε προσέτερον, ακολούθημη, είπε σε κάποιον άλλον, ακολούθησέ με. Ο δε είπε, Κύριε, επίτρεψόν μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου. Επίτρεψέ μου, λέει, Κύριε, μόλις είχε μάθει ότι ο πατέρας του πέθανε, επίτρεψέ μου, Κύριε, να πάω να τον θάψω τον πατέρα μου και θα έρθω μαζί σου. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Άσε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους βιολογικά νεκρούς. Σύ δε απελθόν, διάγγελε την Βασιλεία του Θεού, μη χάνεις καιρό, άσε, ζήσε την αρετή της ξενιτίας. Γενικά είναι αυτό που ο Κύριος έλεγε, ακολούθημη. Στο ακολούθημη υπάρχει η αρετή της ξενιτίας. Έχει όμως, αγαπητοί μου, και τροπικόν χαρακτήρα αυτή η αρετή της ξενιτίας. Δεν είναι μόνο να αλλάξεις τόπο. Κάποτε μπορεί να αλλάξεις τόπο και να μην αλλάξεις τρόπο. Και κάποτε να μείνεις στον ίδιο τόπο και να αλλάξεις τρόπο. Ο Κύριος είπε, όστις θέλει ο πίσω μου έλθειν, απαρνησάς το εαυτόν. Όποιος λέγει θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτόν του. Εφόσον λοιπόν έχεις αρνηθεί τον εαυτό σου, τότε δεν έχεις πλέον δικαιώματα. Τι θα πει αρνούμε τον εαυτόν μου? Δεν έχω δικαιώματα. Βαρύς λόγος, αλλά αληθινός. Πολύ βαρύς. Στην εποχή μας, στην εποχή των δικαιωμάτων, είναι ακατανόητος ο λόγος αυτός. Να αρνηθείς τον εαυτό σου, να μην έχεις δικαιώματα. Στην πράξη όμως, αγαπητοί μου, έχει και στην καθημερινότητα
πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι ακριβώς είναι? Είναι η μη απαιτητικότης. Να μην είσαι απαιτητικός. Και ακόμα είναι η ανάπαυσης σε όποιες συνθήκες και αν βρίσκεσαι. Αυτό λέγεται ξενιτία. Σου υποδεικνύουν επί παραδείγματι να καθίσεις σε μια θέση. Καθίστε παρακαλώ, σε μια καρέκλα, σε ένα σκαμνί. Μη ζητάς αναπαυτικότερη θέση. Να βολεύεσαι σε ό,τι φαγητό σου προσφέρουν. Μη πεις, α, δεν το θέλω αυτό, σου προσέφεραν αυτό. Ή το σπίτι σου ή κάποιος άλλος. Να φας αυτό που σου προσέφεραν. Μη παραπονείσαι για υλικά πράγματα. Αν ζούσαμε, αγαπητοί μου, αν ζούσαμε με το πνεύμα της ξενιτίας, τότε η ζωή μας θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστη. Γιατί? Ναι, γιατί όσα περισσότερα ζητούμε, τόσο λιγότερη ανάπαυση έχουμε. Μια αλήθεια αναμφισβήτητη. Ο σύγχρονος άνθρωπος, όπως σας είπα, τρομάζει μπροστά στον περιορισμό των δικαιωμάτων του. Και ό,τι θα είναι εκείνο που θα τον αναπαύει. Γι' αυτό έχουμε και τις κοινωνικές επαναστάσεις, έχουμε τις απεργίες, τον αναρχισμό και ό,τι άλλο. Βέβαια η αρετή της ξενιτίας φαίνεται σήμερα αλόκοτη, περίεργη, μεσαιωνική αν το θέλετε. Και όμως εκεί βρίσκει ο άνθρωπος την αληθινή του ανάπαυση. Η άρνηση της αρετής της ξενιτίας εκδικείται σήμερα τον σύγχρονον άνθρωπο. Αν ερωτήσετε γιατί πιάνει ο βουδισμός οι ανατολικές θρησκείες στη Δύση, η απάντηση είναι γιατί λείπουν από τη ζωή του χριστιανού κάποιες εμπειρίες που φέρνει ο βουδισμός. Και ποιες είναι αυτές? Όπως είναι η ξενιτία και η εκουσία πτωχία. Αλλά αυτές είναι αρετές του Ευαγγελίου. Και επειδή τις αρνήθηκαν αυτές τις σπουδαίες αρετές οι χριστιανοί, όταν τις φέρνει ο βουδισμός, κουρασμένοι από τις απαιτήσεις της ζωής, πέφτουν στην ανατολική πνευματικότητα. Τι θα λέγατε λοιπόν αγαπητοί? Είναι σπουδαία η αρετή της ξενιτίας. Να βολεύεσαι εκεί που σου λένε να καθίσεις. Να αναπαύεσαι ό,τι φαΐ σου προσφέρουν και να είσαι ευχαριστημένος με όποιες συνθήκες και αν ζεις. Σε όποιες συνθήκες και αν ζεις. Έτσι θα είσαι απαλλαγμένος από τις απαιτήσεις. Έτσι δεν θα είσαι δυστυχής άνθρωπος και τότε θα έχεις ανάπαυση στη ζωή σου.